Και νομίζω ότι η παρουσία του έχει και ιδιαίτερη αξία. Να τον υποδεχτούμε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλά, θα σε εκπροσωπεί όλου. Καλά, θα σηκωθεί. Καλά, άμα φτάσουν μέχρι εμένα. Καλώς ήρθατε. Καθίστε. Και. Για πείτε μας τώρα, κύριε Ξηδάκη, έτσι την. Η κεντροαριστερά όθησε τον Πρωθυπουργό και 210.000 κόσμο να κάνει χθες τις ανακοινώσεις όπως γράφουν πολλοί και λένε. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται επίμονα από χθες. Επίσπευσε. Αν επίσπευσε τις ανακοινώσεις η διαδικασία. Πιθανόν, κοιτάξτε, και ο Ευκλήθος Τσακαλώτος τις περασμένες μέρες είχε μιλήσει εντόνως περί αυτού και για τη φυσιογνωμία του και για τη στρατηγική. Και ασφαλώς ένας Πρωθυπουργός πάντα έχει τα εργαλεία και τα μέσα στα χέρια του να δημιουργεί πολιτικά γεγονότα και να ορίζει την πολιτική ατζέντα. Αν δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός, πίσω το κάνει. Να. Βεβαίως, από ό,τι φαίνεται και από την πρώτη αντίδραση της Κομισιόν, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά από ό,τι πέρυσι. Πέρυσι είχαμε αντιδράσεις, είχαμε γκρίνιες, είχαμε όλα αυτά που ακολούθησαν και τα παρακολουθήσαμε και τα καταγράψαμε όλοι. Φέτος η πρώτη αντίδραση είναι ναι, τα έχουμε σχεδόν συμφωνήσει. Και φαίνεται ότι έτσι είναι. Και αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση, ότι είναι μιλημένα, συμφωνημένα σε ένα κανάλι. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη μια ένδειξη ότι ο καλύτερος φίλος της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η Κομισιόν και η Ευρωπαίοι Εταίροι. Τι έχει γίνει και δεν τσινάνε, να το πω χοντρά-χοντρά. Τι έχει γίνει φέτος? Κοιτάξτε, ένα πράγμα είναι η εσωτερική εξέλιξη του προγράμματος, το οποίο προς μεγάλο πόνο του ελληνικού λαού έχει προχωρήσει. Έγιναν πράγματα, ενσωματώθηκαν στο τρίτο πρόγραμμα πάρα πολλές εκκρεμότητες που είχαν μείνει χωρίς υλοποίηση από το πρώτο και το δεύτερο. Ουρές. Πάρα πολλές ουρές και σημαντικές ουρές. Και θεσμικές και θεσμικές κυρίως και ουρές οι οποίες είχαν κόστος στην τσέπη και στην καθημερινή ζωή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια μετατόπιση γενικά πολιτική στην Ευρώπη. Έχει γίνει παγκίνως κατανοητό και αντιληπτό ότι, και το διατύπωσε με τον πιο ενεργή τρόπο ο Ντάιζελμπλουμ, ότι όλο αυτό το πρόγραμμα πήγε να υπερασπιστεί την ισορροπία των τραπεζών και την αρχιτεκτονική του ευρώ και έχει να κάνει σε λιγότερο βαθμό με τις δικές μας αδυναμίες και τις δικές μας δυσκολίες και δομικές αδυναμίες. Ήταν εν πολλής ένα άδικο πρόγραμμα και ένα παράλογο πρόγραμμα. Είναι ενδεικτικό ότι όλη αυτή η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόστηκε στη χώρα από το 2010 είχε δεχθεί διεξοδική κριτική κατεδαφιστική ένα χρόνο πριν τους θεωρητικούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίοι εν συνεχεία το εφάρμοσαν στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής ακόμη και το Διεθνές Ταμείο λέει ότι καλό ήταν το πρόγραμμα, αλλά δεν εφαρμόστηκε καλά. Τώρα βέβαια τα αλλάζουν λίγο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν γνωστό και στους διεθνείς αναλυτές και σε μερίδα των Ελλήνων αναλυτών και πάνω απ' όλα τα μεγάλα φαντς που είχαν βάλει λεφτά στην Ελλάδα τα είχαν ρισκάρει και επέμεναν ότι η ρύθμιση του χρέους και ο δημοσιονομικός χώρος θα ερχόταν. Ο ορίζοντας ήταν πάνω κάτω οι γερμανικές εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εγώ θέλω να μείνω μισό λεπτό, Μάριον. Θέλω να μείνω στο κοινωνικό μέρισμα. Θέλω να συνεχίσω την ερώτηση που την έκανε προηγουμένως ο Κώστας στον συνάδελφό μας στο Φρύδιο τον Κλαβδιανό. Φτάνει αυτό το κοινωνικό μέρισμα? Βασίζεται στην υπερφορολόγηση, όπως και σε κατηγορεί η αντιπολίτευση? Έχετε υπερφορολογήσει όλο τον κόσμο για να βγάλετε χρήματα να τα δώσετε σε κάποιους? Κοιτάξτε, έχει υπερφορολογηθεί ο κόσμος. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς είπα πριν. Είναι, βασίζεται σε μια λογική προγράμματος που άρχισε το 2010 και το οποίο βασίστηκε εκεί. Δεν βασίστηκε, δηλαδή εν μέρη και πολύ στα λόγια το πρόγραμμα φιλοδόξησε να αλλάξει δομές στη διοίκηση και φυσιογνωμία και δομή στην ελληνική οικονομία, στο ελληνικό παραγωγικό δυναμικό, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι έχει αδυναμίες, τρευλώσεις, παρασιτικά χαρακτηριστικά. Και η πίεση όλη και ο αντικειμενικός σκοπός ήταν για να δείξουν και οι δανειστές ότι το πρόγραμμα μπορεί να βγαίνει, υπερφορολόγησε. Στράγγιξε, δηλαδή πάρε το χρήμα από την αγορά, από εκεί που υπάρχει και ρίχτω στον κουβά του δημοσιονομικού χρέους. Δεν είναι επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων να πέφτουν τόσο πολύ φόροι, γιατί δεν τα καταφέρνουν να κάνουν τις άλλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται ώστε να αποδώσουν. Ποιες τώρα, εντάξει. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, είστε και δημοσιογράφος. Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα πράγματα, η συμπίεση, το consolidation που έγινε στην ελληνική οικονομία και οι μεταρρυθμίσεις
δεν έχουν γίνει πουθενά στον κόσμο. Αυτό το ομολογούν οι ίδιοι δανειστές. Και η εκθέση του Διεθνούς Ταμείου και η εκθέση της Κομισιόν. Ναι. Άρα δεν μπορείς να αλλάξεις μια χώρα σε 5 χρόνια από αυτό που ήταν επί έναν αιώνα. Δεν μπορείς να αλλάξεις την κοινωνική δομή. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι μια τεράστια. Άρα ήταν μονόδρομος η φορολόγηση, αυτή η βαριά φορολόγηση. Όχι, ως προς αυτό το πρόγραμμα. Αν το πρόγραμμα προέβλεπε δημοσιονομικό χώρο, αν το πρόγραμμα προέβλεπε να υπάρχει ένα αξιόλογο αυτό το πρόγραμμα δημοσίων. Όχι, συμφωνήσαμε. Δηλαδή, με επ' αυτού θα μιλήσουμε τώρα, ναι. Θέλετε να πάμε τώρα στην πολιτική ουσία. Τι συμφωνείς? Όταν σου βάζουν ένα μαχαίρι στο λαιμό, θα συμφωνήσεις ή θα χάσεις το λαιμό σου. Θα σου κόψουν την καροτίδα. Αυτή είναι μια... Αυτό συνέβη και το 10 είναι και το 15. Είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Όχι, η πραγματικότητα είναι πολύ δυσάρεστη. Και όταν είσαι ένας πολιτικός σχηματισμός που βασίζεσαι σε αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού, σε αρχές προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, στην υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας, το γνωρίζεις, μπορείς να κάνεις το συμβιβασμό. Γιατί είναι μια αριστερή κυβέρνηση που ξεκίνησε με τελείως διαφορετικό πρόγραμμα και εξαγγελίες και υποσχέσεις στον κόσμο. Τελικά, ακριβώς, αυτό που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να πιούμε το πικρό ποτήριο τούτο για να προχωρήσουμε ίσως παρακάτω σε αυτό που συζητάμε, ότι θα γίνει μετά το 18. Αυτή είναι ακριβώς. Αυτή είναι η ανάγκη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Της ελληνικής κοινωνίας είναι κάποιες ελίτ, κάποια μεγάλα μέρη του πληθυσμού τα οποία παράγουν πολιτική άποψη, παράγουν πολιτική, να προσφέρουμε καινούργιες ιδέες, καινούργια πολιτικά επιχειρήματα, ένα καινούργιο πολιτικό σχέδιο. Αυτό απελπισμένα ζητεί η Ελλάδα. Γερνάμε δημογραφικά, έχουμε μια διοίκηση ακόμα που σέρνεται, κατώτερη των απαιτήσεων της κοινωνίας και της οικονομίας, και μια οικονομία που δεν έχει χαρακτήρα και σκελετό. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και αξίζει να την κάνουμε και την απλώσουμε. Αλλά επειδή είμαστε γι' αυτό βλέπουμε ώρες, και όλη αυτή την πολιτική διαδικασία. Επειδή είμαστε σήμερα λίγες μόλις ώρες μετά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το μέρισμα, να επιμείνουμε πρώτον στο ερώτημα του Νίκου. Αρκεί, φτάνει, γιατί υπάρχει κόσμος που. Όχι. Το λένε Χατζηλίκη. Το λένε Χατζηλίκη. Κατηγορούν δηλαδή από χθες, έχει χρησιμοποιήσει μια σπέκουλα, ότι είναι Χατζηλίκη. Και πέρυσι τα ίδια, και εγώ το έχω πει και στην ΕΡΤ και σε άλλα. Είναι ένα μέτρο ανακούφισης και ένα μέτρο ότι λες έμπρακτα, ας πούμε, στον κόσμο. Ότι σε ξεζούμισα, σου επιστρέφω ένα μέρος από αυτό τον ιδρώτα σου, από αυτό που στύψαμε την πέτρα και στο πήραμε, στο ξαναδίνω και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια δίκαιη αναδιανομή. Όλη η ουσία μιας δημοκρατικής πολιτικής είναι να υπάρχει δίκαιη αναδιανομή. Υπάρχουν κάποιοι έχουν υπερκέρδη, κάποιοι έχουν απλώς κέρδη, κάποιοι έχουν χασούρες. Αυτός που χάνει δεν είναι γιατί είναι κακός στη δουλειά του. Ούτε όλοι είναι επιχειρηματίες. Είναι άνθρωποι του μόχθου, του μεροκάματου. Συμπυκνώσατε στην απάντησή τον πιέζεις. Σας. Ο μισθωτός. Συμπυκνώσατε τη βασική κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μου παίρνεις, με φορολογείς και μετά μου δίνεις κάτι το οποίο το είχα, αλλά μου το έχεις πάρει από την άλλη τσέπη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και έτσι, αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Δηλαδή, το παίρνεις για να συντηρήσεις κάποιες δομές. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία δημοκρατική χωρίς δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς δημόσιο σχολείο, χωρίς υποδομές. Αυτό σωστό. Αυτά πληρώνει ο πολίτης με τους φόρους του. Απαιτεί το μίνιμουμ κάποιου κράτους πρόνοιας και κάποιου κράτους δικαιοσύνης. Τώρα, όπως το ακούμε, κύριε Ξεντάκη, δηλαδή, το άσχημο είναι ότι με απώλεια 25% του ΑΕΠ και διαρκή ύφεση τόσα χρόνια, δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να παράγει ένα πραγματικό πλεόνασμα. Δηλαδή, ο κ. Τσακαλώτος, αν μου επιτρέπετε, είπε κάτι άλλο και δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει καλά ή πείτε μας και πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς. Συνέδεσε τη φοροδιαφυγή και όλη αυτή την ελίτ, εν πάση περιπτώσει, που βγάζει τα λεφτά της έξω και προφανώς λείπουν από μια οικονομία που έτσι κι αλλιώς είναι στραγγισμένη εδώ πέρα και δεν υπάρχουν μετά τα σχολεία, η υγεία που θα έπρεπε και αυτά. Και μετά αυτό το βάρος το επομίζεται μια μεσαία τάξη. Αυτό είναι το παγκόσμιο πρόβλημα των δημοκρατιών σε όλο το δυτικό κόσμο. Και αυτό επισημαίνεται διαρκώς και μετά την αποκάλυψη των Panama Papers και των Paradise Papers. Κοιτάξτε, πριν από 4-5 μέρες, ο Γκόρντον Μπράουν, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας και ένας πολύ δυνατός υπουργός οικονομικών τότε, πήρε μια πρωτοβουλία να μαζέψει υπογραφές και να πιέσει τους G20. Είχε αναλάβει η πρωτοβουλία, όταν ήταν επικεφαλής του G20, ο Γκόρντον Μπράουν, να φορολογηθούν μόνο όταν τα 20 μεγαλύτερα κράτη, 20 μεγαλύτερες οικονομίες βάλουν χέρι, βάλουν φραγμό και βάλουν φίλτρα. Και λέει να μαζέψουμε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές, να τις απευθύνουμε στον πρόεδρο της Αργεντινής, που είναι τώρα επικεφαλής του G20, θα έχουν τη σύνοδο να ξαναρχίσει η συζήτηση. Το υιοθέτησε ο Κόρμπιν. Μόνο με τέτοιες πρωτοβουλίες. Το Ευρωκοινοβούλιο είχε ξεκινήσει μια προδικασία, η οποία τορπιλίστηκε από το Λαϊκό Κόμμα και ένα άλλο κόμμα.
αν δεν τα μεγάλα κράτη, οι μεγάλες οικονομίες που ελέγχουν τις μεγάλες χρηματορροές, που δεν βάλουν ένα φραγμό, τα πιο πολλά είναι νόμιμα και νομιμοφανή αυτά που βάζουν. Να το γυρίσω όμως και λίγο. Νομότυπη ανομία. Παρκάρουν 8-3 εκατομμύρια κεφάλαια στους φορολογικούς παράδεισους και περιμένουν πότε θα μπουν για να κυκλοφορήσουν και να... Αυτό. Αυτοί που πήγανε και ψήφισαν στην κεντροαριστερά, αυτοί οι 210.000 περίπου, που για κάποιους δεν ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει αυτή η προσέλευση. Μήπως είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύοντας ότι αυτά που έταξε προεκλογικά θα τα τηρήσει, γιατί είχαν πληγεί τόσο πολύ από το μνημόνιο, είχαν χάσει τη συντάξη, είχαν κοπεί μισθή. Αλλά στην πορεία είδανε ότι έμειναν και από αυτή την κυβέρνηση δυσαρεστημένοι και τώρα ψάχνουν πάλι μία διέξοδο για την επόμενη μέρα. Πιθανόν, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό. Και είναι, ποτέ δεν είναι οι εκλογικές δεξαμενές, οι λεγόμενες, δεν είναι ποτέ άμεσα... Δεν έχουν άμεση συγκοινωνία. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια εκδίναξη, και πάει στα ποσοστά του. Δηλαδή από ένα κόμμα που ήταν στο 4 μέσα στην κρίση, 200.000 πήγαν χθες από 2 κόμματα που είχαν 600. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν αυτοί θα πάνε να ξαναψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν όταν πρώτον, θα έχουν εκλογές. Αλλά λέμε, πρώτον, οι κομματικές εκλογές, που δεν είναι και κομματικές πια, έχουν ένα ευρύτερο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ ή της Δημάρ, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης που ψήφισε. Ναι, καλά, συζητάμε. Εντάξει, είναι δηλαδή ένα τεράστιο πράγμα με εισοδισμό πολλών αποχρώσεων και πολλών κινήτρων. Και εσκεμμένο μερικές φορές. Ναι, μπορεί να γίνεται και εσκεμμένο εισοδισμό. Και εσκεμμένο εισοδισμό για να δείξει κάποια μήνυμα. 10-20.000. Να κάνει επηρεάζει κάπως το αποτέλεσμα. Στι 200.000-20.000 εισοδισμού κατευθυνόμενου είναι πολύ μεγάλο, είναι 10%. Γυρίζει τούμπα. Όλο το χαρακτήρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρώτον δεν υπάρχει μια ευθεία αναλογία μεταξύ των κομματικών αναλογών εκλογών και αυτό που βγάζει η γενική κάλπη. Δεύτερον, πράγματι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο μετακινείται αναζητώντας την καλύτερη σύνταξη ή την καλύτερη μεταχείριση. Τρίτον, υπάρχει άθικτος, ίδιος, ένας μεγάλος μηχανισμός εξουσίας που είτε ελέγχει συνδικάτα, είτε επιμελητήρια, είτε δήμους, είτε κάποιους φορείς, που είναι το λεγόμενο βαθύ ΠΑΣΟΚ, χτισμένο από τα βάθη της δεκαετίας του 80, το οποίο έχει μια δύναμη και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό φάνηκε με πολύ εναργή τρόπο και λίγο οδυνηρό πολιτικά, ότι κανένας από τους υποψηφίους ηγέτες δεν τοποθετεί το πολιτικά. Όλο το δέρας, όλο το βραβείο ήταν είναι η νομή της εξουσίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό δίδυμο για όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία απελπισμένα, ιστορικά το χρειάζεται, είναι σχέδιο πολιτικό και πολιτικές ιδέες. Αν είναι μόνο ποιος θα ανέμεται την εξουσία και ποιος θα μοιράζει τα κοκαλάκια στον κόσμο που θα σπέβδει να ψηφίσει τον καλύτερο φύλαρχο, θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Εσείς βλέπετε μια συνεργασία με αυτό το νέο φορέα, διότι έχετε πει στο παρελθόν κάτι που δεν ξέρω αν το ερμηνεύουμε σωστά. Το ερώτημα είναι ότι πρώτο. Εσείς θα βλέπατε και αλλαγές στις συνεργασίες σας. Βεβαίως, δηλαδή, βεβαίως. Και προφανώς σκεφτόμαστε ότι βεβαίως αναφέρεστε στους ΑΝΕΛ. Δηλαδή θα μπορούσαν να φύγουν οι ΑΝΕΛ από κυβερνητικός εταίρος σε ένα τέτοιο σενάριο και να μπει η κεντροαριστερά. Κοιτάξτε, δεν είναι καταρχάς τόσο μηχανικά και απλά να πούμε ότι φεύγει ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Δεν είναι ένα ζέγκα, ας πούμε. Τραβάς το ένα και μπορεί να πέσουν όλα. Δεν είναι έτσι. Πού θα μπορούσατε να συναντηθείτε περισσότερο, σε μια κεντροαριστερά με Φόβη Γεννηματά ή με Νίκο Ανδρουλάκη? Να το πάρω λίγο πιο πριν, γιατί αυτή είναι μια ομοίη δύσκολη ερώτηση. Ο Κασκαράτος είναι πιο ευθύς. Είναι πιο νέος. Λοιπόν, από μένα τουλάχιστον. Καταρχάς, ποιος είναι αυτός ο νέος φορέας? Ποια είναι τα πολιτικά του χαρακτηριστικά? Ποια είναι η προγραμματική του διακήρυξη? Ποιο είναι το νέο συμβόλαιο που υπογράφει με τον ελληνικό λαό? Το ξέρουμε? Δεν το ξέρει το ίδιος και δεν θέλει να το πει. Νομίζω ότι στείνονται με βάση τις εκλογές και τα πλασαρίσματα. Ένα positioning. Δεύτερον, τι θέλουν οι ίδιοι? Τώρα το ποιος θα βγει είναι μια δεύτερη. Έχει σημασία. Εγώ τον μόνο που άκουσα πολιτικό λόγο ήταν ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος καταποντίστηκε. Δηλαδή αυτός ο κόσμος που συστοιχήθηκε γύρω από ένα νέο μπλοκ νομής εξουσίας, τον καταψήφισε. Ο οποίος είπε έθεσε κάποια πράγματα, ίσως όχι με τον καλύτερο τρόπο πάντα, αλλά με μια, ας πούμε, ειλικρίνεια και μια τόλμη. Είπε: εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ, αντιδεξιός, δεν συνεργάζομαι με τη δεξιά. Ναι, πάντως έχουμε δύο να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Και πρέπει να δούμε και σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς στείνεται και από τι ταλαιπωρία έχει περάσει η σοσιαλδημοκρατία. Έχασε το χαρακτήρα της και έχασε κάθε έρισμα
κυβερνησιμότητας καθένας. Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί όμως στην Ευρώπη το σοσιαλιστικό. Την σοσιαλδημοκρατία, η οποία προσπαθεί να κάνει αυτοκριτική και να ξαναβρει το δημοκρατικό αριστερό της πρόσημο. Ναι, να... Οι μόνοι που στέκουν είναι οι Πορτογάλοι. Ναι. Οι οποίοι κρατάνε μια φυσιογνωμία και είναι και σε ένα τιμόνι κυβερνητικό με τη συνεργασία της αριστεράς. Παρ' όλα αυτά θα ταιριάζατε καλύτερα ως σε μια κυβέρνηση με την κεντροαριστερά από ότι με τους ανεξάρτητους ορίους, που πολλές φορές τα τελευταία, ας πούμε, δεν έχετε συμβαδίσει. Να σας το πω, να βγάλετε και τίτλο. Ιδεολογικά, ναι. Θα ήθελα να συνεργαστώ με σοσιαλιστές. Μάλιστα. Πολιτικά, σε αυτούς τους σοσιαλιστές, όπως είναι στημένοι τώρα και με αυτά που λένε, δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Γεννηματά Ανδρουλάκη, το ίδιο και το αυτό. Έχουν προφανώς κάποιες διαφορές. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο εκφράζουν το Πασόκ. Δεν υπάρχει κεντροαριστερά. Δεν υπάρχει, είναι Πασόκ. Αυτό οι εκλογές, το πώς κατανεμήθηκαν τα ποσοστά, είναι ότι ό,τι προήρχεται από την κίνηση των 58, αυτή την ανασυγκρότηση βάσει ενός φιλελεύθερου σοσιαλδημοκρατικού σχεδίου, καταποντίστηκε. Ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Θεοδωράκης που εκπροσωπούν. Δηλαδή δεν είστε εσύ ο εδόξος ο Τατάρ. Φαίνεται ότι αυτό το φιλελεύθερο ρεύμα με κάποια αρώματα σοσιαλδημοκρατίας δεν τραβάει στην κοινωνία. Μάλιστα. Οι ίδιοι άνθρωποι φαίνεται ότι δεν έχουν αίσθηση της κοινωνίας και ότι οι απευθύνσεις τους και τα εργαλεία τους είναι. Άρα το απευθύνονται σε άλλο κόσμο που δεν υπάρχει εδώ. Αυτό είναι. Το έτσι δείχνει. Το εγχείρημά τους θα αποτύχει. Ποιο? Αυτό που πάνε να δημιουργήσουν με όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα αποτύχει. Θα βγει το μικρό Πασόκ. Το μεγάλο Πασόκ εξαερώθηκε. Πέρασε μια εποχή, θα βγει ένα μικρό Πασόκ. Αυτό το μικρό Πασόκ δείξει κάποια χαρακτηριστικά ότι ο σκοπός του είναι να παραμείνει στην εξουσία συνεργαζόμενο με τη δεξιά, θα εξατμιστεί περαιτέρω. Βάζουν τα νέα όρια δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Μάριο Νίκο, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο ερώτημα να διεκδικήσουμε μια απάντηση 5-6 δευτερολέπτων. Το πώς πήγε το πράγμα με το κοινωνικό μέρισμα. Έγιναν ανακοινώσεις, έγινε μια πρώτη θετική υποδοχή από την Κομισιόν. Δείχνει ότι κλείνει και η αξιολόγηση, έχουν όλα δρομολογηθεί. Νομίζω ότι θα πάμε σε μια αξιολόγηση που δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά των θρίλερ που είχαν οι δύο προηγούμενοι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις.